Συνεχίζουμε τα θέματα μας, κυρίες και κύριοι. Η μερίδα ενημέρωσης και κατάρτισης των ανθρώπων που εργάζονται στα σχολεία της Κομωτινής διοργάνωσε Σχολική Επιτροπή του Ομώνυμου Δήμου. Στόχος της ήταν να γίνει μια διευρυμένη συζήτηση, προκειμένου να βοηθηθούν κυρίως οι μαθητές της πρώτης τάξης, οι οποίοι καλούνται να εναρμονιστούν σε ένα πρωτόγνωρο για αυτούς νέο περιβάλλον. Οι εισηγητές ήταν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και φυσικά εκπαιδευτικοί, που παρέθεσαν τις δικές τους απόψεις, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Η μερίδα ήταν πρωτοβουλία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κομωτινής. Η μερίδα στην οποία συμμετείχαν όλοι όσοι δραστηριοποιούνται γύρω από τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έγινε στο πολυλειτουργικό του Δήμου Κομωτινής. Είναι η Σχολική Επιτροπή στα πλαίσια λειτουργίας της. Έχει ξεκινήσει από πέρυσι μια σειρά δράσεων που σκοπό έχουν, απότερο σκοπό έχουν την καλυτέρευση της ποιότητας διαμονής των παιδιών τις ώρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Η ποιότητα αυτή έχει να κάνει τόσο με την διαμονή τους, όσο και με την ψυχοσύνθετή τους ως μαθητές. Η σειρά δράσεων αυτή ξεκίνησε από πέρυσι, όταν ξεκινήσαμε μια σειρά από ενημερώσεις που είχαν να κάνουν με την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών στις σχολικές μονάδες, όπως θυμόσαστε, και ήσταν εκεί. Στη συνέχεια έρχεται αυτή η δράση τώρα στην αρχή του έτους που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του προσωπικού πέρα από το διδακτικό των σχολικών μονάδων. Για την ίδια την ημερίδα αλλά και για το ρόλο που θα πρέπει να επιτελούν γονείς και δάσκαλοι προκειμένου να βοηθήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους μικρούς μαθητές μίλησε και ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης, Ηλίας Χατζής. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτή είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία της Σχολικής Επιτροπής. Νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ομαλή εξέλιξη της σχολικής ζωής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ακριβώς προς αυτόν τον σκοπό εργαζόμαστε, να υπάρχει σύσφιξη όλων αυτών των σχέσεων, των παραγόντων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ακόμα και σε αυτές τις εποχές τις δύσκολες. Στα πλαίσια της ημερίδας, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εισήγηση έγινε από τον ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό Γιώργο Κουντουρά, η οποία επικεντρώθηκε στο άγχος το οποίο κουβαλά το παιδί από το σπίτι στο σχολείο και πώς αυτό μπορεί να αποτραπεί. Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιδί είναι οι σχέσεις εξάρτησης που έχει μέσα στην οικογένειά του. Για μένα. Οι σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες του δημιουργούν ανάγκες, τις οποίες δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει. Αναφέρομαι και στις απαιτήσεις των γονιών προς το παιδί ή πολλές φορές οι δικές τους προβολές, οι προσωπικές προβολές, τι θέλω εγώ, δεν το πέτυχα και το προσπαθώ μέσα από το παιδί μου και αυτό όλο το πλαίσιο δημιουργεί άγχη στο παιδί και όταν μεταβεί στο χώρο του σχολείου αρχίζει το παιδί μετά και το μεταθέτει εκεί, στο χώρο, στους μαθητές του, στους καθηγητές του και στο βοηθητικό προσωπικό που υπάρχει εκεί.